Δεν πρόκειται για γενική συνέλευση σήμερα. Είναι μια, πείτε τι αν θέλετε, συγκέντρωση, όπου κρίναμε σκόπιμο να ακουστούν κάποιες απόψεις, κάποιες γνώμες για το μέλλον της, όχι μόνο της, για το μέλλον της ομάδας, δηλαδή στην ουσία για το μέλλον του ερασιτέχνη. Θα δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο του ερασιτέχνη, τον Πασκάλη του Τσιτιρόκη, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το διάστημα του οποίου προέκυψε από την ημέρα της συνεδρίασης και της απόφασης μέχρι σήμερα, για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει και από εκεί και πέρα θα κάνουμε, πιστεύω, όλοι μια καλή συζήτηση. Σε μένα έλαχε να συντονίσω αυτή τη διαδικασία. Θέλω να συμβάλλετε όλοι ώστε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα αποδειχθεί, ελπίζω, επικοδομητική για το μέλλον του Σουφουκού Πιερικός. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο γραμματέας του Συλλόγου, η σημερινή συγκέντρωση έγινε μετά από απόφαση που πάρθηκε στο ΔΣ του Ερασιτέχνη Πιερικού. Για να ξεκινήσουμε κάποιες ενέργειες και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση για τη μεγάλη μας ομάδα του Πιερικού, που εντάξει, όπως ξέρετε όλοι, τυπικά ακόμη η ομάδα είναι στη Β' Εθνική. Έτσι θα ήταν λίγο άκομψο να μιλάμε για λύσεις και για προτάσεις, ενώ η ομάδα υφίσταται ακόμα στη Β' Εθνική. Σε αυτό όμως συνετέλεσε και η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της ΠΑΕ Πιερικός, ότι από τη στιγμή που η ομάδα έχει κάνει αναστολή της λειτουργίας της, για να κερδίσουμε χρόνο και όχι για κάποιο άλλο λόγο, να δούμε αν στην πόλη αυτή υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από ενδεχομένως καινούργιους επενδυτές ή από επενδυτή, ή τέλος πάντων να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε τι λύση μπορούμε να βρούμε για την ομάδα μας. Επειδή πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Φτάσαμε λοιπόν στη λύση να κάνουμε μία σύσταση, κατά κάποιο τρόπο μίας επιτροπής. Επιτροπή Επαφών την ονομάσαμε. Θεωρήσαμε σωστό στο Σύλλογο να κάνουμε αυτή την επιτροπή, όχι για άλλο λόγο, θα μπορούσε και ο ερασιτέχνης από μόνος του να διαχειριστεί την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλουμε μέσα και κάποια άτομα τα οποία εκ των πραγμάτων στο χώρο του αθλητισμού και στην πυρική κοινωνία έχουν μια ιδιαίτερη θέση, όπως είναι ο πρόεδρος των Παλεμάχων, ο Νίκος ο Καλαμπάκας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Ζούντζος Σολάκης, και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Παπαζιώκας, που όλα τα χρόνια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε θέματα αθλητικού περιεχομένου, είναι πάντα κοντά μας. Ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτή η επιτροπή ήταν, αν μη τι άλλο, για να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Όταν λέω διαφάνεια, για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα γίνει καμία συναλλαγή, ας πούμε. Έτσι, συζητήσεις είναι μόνο. Αλλά είναι καλό συζητήσεις να είναι πάνω από ένα άτομο, ούτως ώστε να μην λέει ο καθένας στα δικά του και παρερμηνεύονται ορισμένα πράγματα. Ξεκινώντας λοιπόν η Επιτροπή, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να κάνουμε ένα ραντεβού με κάποιον νομικό και με κάποιον ορκωτό λογιστή για να μας ενημερώσουν τι γίνεται στις περιπτώσεις που μία ομάδα υποβιβάζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και τι ισχύει πλέον από εδώ και πέρα. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι εφόσον επικυρωθεί η βαθμολογία και ο Πιερικός πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, που ενδεχομένως είναι το πιθανότερο να γίνει, από εκεί και πέρα εννοείται ότι η ομάδα έρχεται στον Ερασιτέχνη Πιερικό.
η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα κύριο θέμα που μας απασχολεί όλους και ειδικά εμένα και ειδικά το Δέλτα Σίγμα του φετινού Εραστέχνη είναι οι φήμες που ακούγονται περί στο να αναλαμβάνει ο Εραστέχνης χρέη από την ΠΑΕ που θα πάει υπό εκαθάριση. Δηλώνω λοιπόν ρητά και κατηγορηματικά. Ο Εραστέχνης Πιερικός και ο κάθε ερασιτέχνης δεν έχει καμία μα καμία εμπλοκή από χρέη που έχει η ΠΑΕ Πιερικός. Τελεία και παύλα. Έγινε μια παρεξήγηση με ένα νόμο καινούργιο που βγήκε, που ψηφίστηκε 26 Τρίτου, που αφορά γενικά ανώνυμες εταιρείες και που λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι πλέον το 10% των μετόχων είναι συνυπεύθυνοι και αλληλέγγυοι στα χρέη και ειδικά προς δημόσιο ή κακεφορία. Δεν εξαιρεί τους ερασιτέχνες, αλλά υπάρχει ειδικός αθλητικός νόμος, ο οποίος λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι από τη στιγμή που ένα σωματείο θα πέσει στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και θα πάει στον ερασιτέχνη, ο ερασιτέχνης δεν παίρνει κανένα βάρος από την ομάδα που θα πάει υπό εκαθάριση, από την εταιρεία που θα πάει υπό εκαθάριση. Μία στο εκατομμύριο, λέω μία στο εκατομμύριο, να πούμε ότι δεν θα ισχύσει το καθεστώς, θα παραβλέψουμε τους νόμους όλους κτλ. Διότι δεν γίνεται να παραβληθούν και όλοι οι νόμοι. Έτσι, έχουμε σύνταγμα, έχουμε νόμους. Αλλά γιατί το άκουσα και αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το αποσαφηνίσω. Μία στο εκατομμύριο να ισχύσει ο νόμος 26 Μαρτίου. Ο οποίος λέει ότι πλέον οι κάτοχοι του 10% έχουν την ευθύνη για τα χρέη, την αλληλέγγυη ευθύνη προς όλο το ποσό, όπως ακριβώς το λέει ο νόμος το λέω. Καταρχήν την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει ερασιτέχνης σε καμία ομάδα στην Ελλάδα. Όχι στον Πιερικό, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, παντού. Ποιος πρόεδρος ερασιτέχνης θα πάρει την ευθύνη να αναλάβει κάποια στιγμή μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια τα χρέη που ενδεχομένως θα δημιουργήσει ή οποιαδήποτε ΠΑΕ. Αλλά αν μία στο εκατομμύριο λοιπόν λέμε, ισχύει αυτός ο νόμος. Θα παραβλέψουν όλα και πούνε από σήμερα, κύριε, ισχύει αυτό. Ωραία λοιπόν, τότε θα είμαστε υπεύθυνοι για τα χρέη από 26 Τρίτου μέχρι και σήμερα. Που δεν πρόκειται να ισχύσει, αλλά λέμε, αν τα καταρρύψουμε όλα. Αν είναι λοιπόν να είμαστε υπόχρεοι για τα χρέη από 26 Τρίτου μέχρι σήμερα, που ενδεχομένως θα είναι 2 μήνες το ΙΚΑ, λέω εγώ, εντάξει, ας αναλάβουμε την ευθύνη μας και την αναλαμβάνω εγώ προσωπικά, αν προκύψει τέτοιο θέμα, το χρέος να το πληρώσω εγώ. Που δεν πρόκειται να γίνει διότι, επαναλαμβάνω, πρέπει να καταρρύψουμε το Σύνταγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Αυτό σε ό,τι αναφορά τα χρέη από την ΠΑΕ προς τον Εραστέχνη Πιερικό. Δεν υφίσταται. Και δεν χρειάζεται, δηλαδή, ακούω κάθε μέρα, διαβάζω στις εφημερίδες, στα site και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λέγονται ανυπόστατα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι θέλουν να αποθαρρύνουν κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως θέλει να ασχοληθεί λέγοντας αυτά τα πράγματα. Αυτό το ερώτημα νομίζω ότι έχει απαντηθεί σε ό,τι αφορά τα παλιά χρέη, επαναλαμβάνω, της ΠΑΕ προς τον Εραστέχνη. Δεν υπάρχουν. Δεύτερο θέμα. Για κάποιον που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με τον Εραστέχνη, που θα μπορούσε ο Εραστέχνης να έχει δικά του χρέη. Που τα δημιούργησε μόνος του δηλαδή. Σε όλα τα χρόνια της θητείας του. Λέω λοιπόν ότι ο Εραστέχνης Πιερικός αυτή τη στιγμή το χρέος του είναι 0.
Όταν λέω μηδέν, κυριολεκτό, μηδέν. Μέχρι και σήμερα είχαμε μία οφειλή περίπου των 1.000 ευρώ, τακτοποιήθηκε κι αυτή, ούτως ώστε πρέπει να ξέρουν ή να ξέρει όποιος θέλει να ασχοληθεί με τον ερασιτέχνη πυρικό, αναλαμβάνοντας τα ενία την ομάδα, ότι ο ερασιτέχνης τα χρέη του είναι μηδέν. Στη διάθεση όλων είναι τα βιβλία, τα στοιχεία, ειδικά από τον Ιούνιο του 2011 που αναλάβαμε διοίκηση μέχρι και σήμερα που κλείνουμε 2 διετίες. Τα βιβλία και τα χαρτιά του Συλλόγου είναι όλα σε ακέραια βάση, με τις φορολογικές δηλώσεις, με τα πάντα όλα έτοιμα. Άρα λοιπόν και στο ερώτημα, το αν ο ερασιτέχνης έχει δικά του χρέη, απαντώ κατηγορηματικά, μηδέν. Θεωρώ ότι λίγοι ερασιτέχνες έχουν μηδέν χρέη με τόσα χρόνια λειτουργίας. Απλά εμείς επιλέξαμε το δρόμο το να μην χρωστάμε από το να κάνουμε κάτι το οποίο να φανεί και να χρωστάμε. Τώρα, το ότι δεν χρωστάμε καθόλου και το ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι κάποιοι θα νομίζουν, με συγχωρείτε, αλλά εμείς επιλέξαμε αυτή την οδό. Εάν χρειαστεί να παραδώσουμε τον ερασιτέχνη, να τον παραδώσουμε με μηδενικά χρέη. Ένα τρίτο ερώτημα που μας απασχολεί όλους, απασχόλησε και την Επιτροπή, την Πενταμελή, και νομίζω ότι θα απασχολήσει και ενδεχομένως κάποιον που θέλει να διαφερθεί με την ομάδα, είναι το ερώτημα ότι αν πάρει την ομάδα ο Χ επιχειρηματίας και την βγάλει κατηγορία, εάν έχει το δικαίωμα να κάνει δική του ΠΑΕ, εφόσον δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση της προηγούμενης ΠΑΕ. Εδώ πέρα οφείλω να ομολογήσω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο νυν μεγαλομέτοχος του πυρικού, γιατί όπως είπαμε ακόμα η ομάδα είναι στη Β' εθνική κατηγορία, θα μας τα πει νομίζω και ο ίδιος εκτενέστερα και αναλυτικότερα, γιατί είναι και ο πλέον ειδικός, μια και είναι και νομικός. Αλλά στο ραντεβού που έκανε η Επιτροπή μαζί του, ομολογώ ότι ήταν συγκινητικά συγκαταβατικός. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα το αν κάποιος ασχοληθεί με την ομάδα, τη βγάλει στην επόμενη κατηγορία, εάν έχει το δικαίωμα να κάνει σύσταση νέας ΠΑΕ, η νομική και, οι νόμοι λένε το εξής. Η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη έχει το δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 λύσεις. Η μία λύση είναι αναβίωση της παλαιάς ΠΑΕ εφόσον δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση, και η άλλη λύση είναι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μπορεί το Σωματείο να κάνει νέα ΠΑΕ με νέο αφημί. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφόρηση που έχουμε από επίσημα χείλη, από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και είναι η δουλειά τους αυτή. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τα 3 βασικά ερωτήματα, τα οποία νομίζω απασχολούν όλους μας, και το βασικότερο είναι αυτό που συζητιέται καθημερινά στα αθλητικά στέκια και παντού με στην Κατερίνη. Κλείνοντας λοιπόν το κομμάτι αυτό, και εννοείται ότι αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μετά μπορούμε να το συζητήσουμε, κλείνοντας, επαναλαμβάνω και λέω, χρέη από την ΠΑΕ προς τον ερασιτέχνη δεν υφίσταται. Χρέη δικά του ερασιτέχνης έχει μηδέν, και αν κάποιος θελήσει να ασχοληθεί με την ομάδα και βγει κατηγορία,
έχει το δικαίωμα το σώμα της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει νέα ΠΑΕ ή αναβίωση της προηγούμενης, εφόσον δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση. Το κλείνουμε το θέμα αυτό και πρέπει τώρα να σας ενημερώσω τις επαφές που προσπάθησε να κάνει η Πενταμιλής Επιτροπή, από τις οποίες κάποιες επαφές γίναν, κάποιες δεν γίναν. Διότι επιδιώξαμε και εμείς να κάνουμε επαφές με κάποιους ανθρώπους, γιατί και κάποιοι μας πλησιάσαν μόνοι τους. Για τις επαφές τις οποίες δεν γίναν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια κουβέντα. Ο καθένας αποφασίζει για το αν θέλει να έρθει, να μιλήσει, να ρωτήσει, να ενδιαφερθεί για το Σύλλογο. Οφείλω λοιπόν όμως να σας ενημερώσω για τις επαφές που γίναν από την Επιτροπή. Η πρώτη επαφή έγινε με τον πρόεδρο του Πυρικού, τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος, όπως όλοι ξέρετε, ηγείται της ομάδας τα τελευταία 4 χρόνια και είναι ακόμη. Κάναμε μαζί του μια, νομίζω, πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μας είπε τις απόψεις του, το πώς βλέπει τα πράγματα από εδώ και πέρα. Αλλά σε ό,τι αναφορά το θέμα του Προέδρου της ΠΑΕ Πυρικός, δεν θα ήθελα να αναλύσω εγώ τι είπαμε. Νομίζω ότι θα του δοθεί η ευκαιρία και το βήμα να μας τα πει μόνος του. Από εκεί και πέρα, η επόμενη επαφή που έγινε ήταν με τον κύριο Μανώλα τον Χρήστο, που είναι μαζί με την σύζυγό του, την κυρία Ντούφα. Εξέφρασε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τον Πυρικό. Ομολογώ ότι το ραντεβού που κάναμε είχε πάρα πολύ επίσημο χαρακτήρα. Ήρθαν τα παιδιά οργανωμένοι με τους δικηγόρους κτλ. Πράγμα το οποίο εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι μιλάει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως είχα τονίσει και σε μια συνέντευξη πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, είχα πει ότι εύχομαι και η επιθυμία μου θα είναι η λύση στην ομάδα να είναι ντόπια. Να είναι δηλαδή άνθρωπος μέσα από την πόλη μας που τον ξέρουμε, μας ξέρει κτλ. Εύχομαι αυτό το τέλος να υλοποιηθεί. Δεν υπήρχε άλλη επαφή, ούτε άλλο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για το Σύλλογο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η μόνη επίσημη πρόταση είναι του κυρίου Μανώλα, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο, και δεν έχει γίνει κάτι άλλο μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε. Θα μας ρωτήσεις. Θα πάμε σε ρωτήσεις. Νομίζω ότι καλά είναι να το αφήσουμε στο μετά, αφού ακούσουμε την επίσημη πρόταση και οι ομιλητές να κάνουν και ερωτήσεις και τοποθετήσεις και στο τέλος να κλείσεις εσύ, ας πούμε, για να μην έχουμε χάσματα. Λοιπόν, ας έρθει ποιος, ο κ. Μανώλης. Κύριε Χρήστο. Α, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Θα έρθει μπροστά. Παπαδόπουλος, τι επαφή είχατε για να αναλάβετε τον Ιωάννη, γιατί επαφή είχατε? Με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πυρικός κάναμε μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης, για την ομάδα, τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα, εννοείται, και μας έδωσε και τα φώτα του, όχι μόνο ο ίδιος, και άλλοι νομικοί, και σαν νομικός, τι ισχύει. Αυτό. Παιδιά, δεν είναι θέμα τώρα διαδικασίες. Εδώ είπαμε ότι και θα κάνουμε μια συζήτηση ανοιχτή. Ωραία. Εντάξει, κύριε Μανώλα. Όχι, πρώτα κύριος Παπαδόπουλος, αλλά όχι. Έλα, πώς. Άμα δεν θέλει, το λέμε. Λοιπόν, έλα, κύριε Μανώλα, λάτε. Κύριε Τσαμπέρα, να μας πει πώς έχει
Του έχουμε απευθύνει το λόγο και είπε ότι δεν έχει να πει αυτή τη στιγμή τίποτα. Θα τον απαντήσω εγώ αυτό. Όχι, γιατί να φύγετε. Καλά, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για συνέλευση. Όποιος, αν νομίζω ότι κάποιος θέλει να φύγει, φύγει. Δεν μπορώ να κρατήσουμε κάποιον με το ζώο. Για όνομα του Θεού. Τι ζητήματα είναι αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι μια άτυπη συγκέντρωση του Εραστέχνη Πυρικού μπροστά σε ένα πολύ κρίσιμο περιβάλλον για την ομάδα μας. Πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι φυσικά, αυτό ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που είμαστε, είμαστε αρκετοί. Ζητήματα για να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν υφίστανται. Αν θέλει η ΠΑΕ Πυρικός απολογιστικά να τοποθετηθεί εφόλης σύλληψης, θα το κάνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνω το λόγο για να διευκρινίσω ορισμένα σημεία τα οποία μπορεί να βασανίζουν τη σκέψη σας. Υπήρξε μια τεράστια κινδυνολογία το τελευταίο διάστημα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα στον Πυρικό. Να κατέβουν δράκοι, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, το προβλέπει με ξεκάθαρο τρόπο ο νόμος. Εξηγούμε πολύ συνοπτικά. Τα θέματα τα αντιμετωπίζει ο νόμος 27-25, ο περί αθλητισμού. Είναι ένας νόμος που ισχύει από το 99 ως σήμερα. Είναι γνωστό σε όλους. Είναι υποχρεωτική, εφόσον υποβαστεί και επικυρωθεί αύριο την Παρασκευή, θα επικυρωθεί η αποβολή του πυρικού, άρα ο υποβιβασμός του. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είναι υποχρεωτική η πορεία εκαθάρισης. Η πορεία εκαθάρισης, λέει ο νόμος, πρέπει να γίνει σε 3 μήνες. Αυτό πρακτικά δεν μπορούν να το πετύχουν οι ομάδες. Καμία ομάδα δεν το πετύχει να το κάνει σε 3 μήνες. Έτσι έχει μια δεύτερη διάταξη που λέει το αργότερο σε 30 μήνες θα βγει διαπιστωτική πράξη της διοίκησης ότι διαλύθηκε αυτή η εταιρεία. Είναι μια εταιρεία. Διαλύθηκε. Με απόφαση του Υπουργείου. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας αυτής της εταιρείας και δεν υφίσταται. Τελεία και παύλα. Άρα, η διάθεση είναι να τελειώσει όσο γίνεται γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση θα τελειώσει σε 30 μήνες με μονομερή ενέργεια του κράτους. Πάμε να δούμε λίγο τώρα αυτή η περιβόητη εκαθάριση του πυρικού πόσο μπορεί να κρατήσει. Γιατί το συζητούμε. Και στεναχωριέμαι που το συζητούμε. Διότι, εντάξει, δεν είπαμε ότι πρέπει να είναι κανένας αφελής, αλλά δεν μπορεί και τόσο μίζερος. Δηλαδή, να εξηγηθώ. Ο πυρικός δεν είναι σαν άλλα σωματεία αεραστεχνικά που έχουν περιουσία. Δεν έχει. Η Καλαμαριά, ας πούμε, έχει γήπεδο. Η Λάρισα είχε τα δέντρα. Άλλες ομάδες έχουν περιουσιακά στοιχεία. Εκεί η διαδικασία της εκαθάρισης, ο Άρης έχει περιουσία. Εκεί λοιπόν η διαδικασία της εκαθάρισης έχει προβλήματα. Γιατί έχει προβλήματα? Διότι η διαδικασία της εκαθάρισης τι είναι? Ρευστοποιείται το ενεργητικό για να ικανοποιηθεί το παθητικό. Δηλαδή αυτά που έχουμε τα πουλούμε προκειμένου να πετύχουμε την εξόφληση των πιστωτών. Αυτό είναι η διαδικασία της εκαθάρισης. Όταν λοιπόν έχει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ιδιοκτησία σου ως άτομο και άρα και στην περίπτωσή μας ως ομάδα, τότε μπορεί εγώ, ο οποίος καλούμε να πληρώσω μεγάλο βάρος, να έχω λόγους να κάνω διόρθωση προγράμματος πληστηριασμού, να αυξηθεί η τιμή του ακινήτου το οποίο θα εκποιηθεί και αυτό αντικειμενικά καθυστερεί τις διαδικασίες. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εδώ θα μπει ένας εκαθαριστής, ο οποίος θα συντάξει απολογισμό του ενεργητικού 0, του παθητικού χ. Θα διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται ενεργητικό για ρευστοποίηση και θα προσωποποιήσει τις απαιτήσεις των δικαιωμένων. Δηλαδή ποιος τα χρωστάει, ποιος εξέφρασε τον πυρικό και ο κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα, από αυτό θα πάρουμε. Δεν έχει, θα του πάρουμε το σπίτι. Αυτή είναι η ουσία, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί στην περίπτωσή μας να αργήσει. Δεν μπορεί. Ακόμα δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχει περιουσία.
Άρα λοιπόν, πόσο θέλει ο εγκαθαριστής, 4-6 μήνες θα πει ο δικαστής. Τέτοια διορία του δώσει. 4-6 μήνες. Σε 4-6 μήνες θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι η οικονομική κατάσταση. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Τελειώσαμε. Και από εκεί και πέρα, όποιος δικαιούται θα πάρει από όποιον δικαιούται. Ένα δεύτερο σημείο. Το είπε ο Πασχάλης. Όλη αυτή η παραφιλολογία, τι μπορεί να πάθει ο ερασιτέχνης, τι μπορεί να πάθει, προέκυψε γιατί το Μάρτιο ψηφίστηκε στα πλαίσια του νόμου περί ανωνύμων εταιριών μια διάταξη με την οποία το 10% αυτός που κατέχει 10% και άρα ο ερασιτέχνης κατέχει 10% θα οφείλεται εφ' εξής, διότι δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό, για τα χρέη προς τρίτους, προς ΙΚΑ, προς δημόσιο, προς οποιοδήποτε. Αυτό είναι μια ατυχής νομική παρέμβαση της κυβέρνησης, διότι ανατρέπει τον κεφαλαιοχικό χαρακτήρα των ανωνύμων εταιριών. Ανώνυμη εταιρεία δηλαδή, σκεφτείτε, εγώ έχω 6 ανώνυμες εταιρείες. Εγώ δεν έχω καμία, λέω. 6 ανώνυμες εταιρείες. Στην μία που είναι προβληματική έχω 10% 11. Και οι άλλες είναι tanks, είναι πολύ καλές. Με αυτό το νόμο, θεωρητικά λοιπόν, για τα χρέη αυτής της μίας θα μπορούσε να επέμβει και να μου πάρει τις μετοχές από όλες τις άλλες. Αυτά δεν γίνονται. Είναι άτυχο αυτό και νομίζω θα διορθώσουν. Γιατί ανατρέπει την οικονομία στη βασική της συγκρότηση. Ότι οι εταιρείες είναι ή προσωπικές ή κεφαλαιοχικές. Προσωπικές είναι οι ομόρυθμοι και οι ετερόρυθμοι. Κεφαλαιοχικές είναι οι ανώνυμοι και οι ΕΠΕ. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται αυτή η συζήτηση. Όμως το τονίζω. Για την περίπτωση του ερασιτέχνη υπηρισχύει η ειδική διάταξη η οποία λέει το αθλητικό σωματείο σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εγκαθάριση. Αυτή είναι η ειδική διάταξη. Και ξέρω εδώ, βλέπω συναδέλφους στα έδρανα, ξέρουν οι συνάδελφοι ότι η ειδική διάταξη υπηρισχύει της γενικής. Άρα δεν υφίσταται στάδιο να μπορεί να ενοχοποιηθεί υπό την έννοια να γίνει ο φιλέτης για οποιοδήποτε ποσό ερασιτέχνης. Το τρίτο που το ανέλησε ο Πασχάλης είναι τι κάνει αυτό το σωματείο αν ο Δόλιος Παπαδόπουλος δεν κάνει την εκαθάριση που δεν μπορεί να την καθυστερήσει, ξαναλέω, αλλά επειδή είναι πολύ δόλιος δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα. Λέει ο νόμος. Σε περίπτωση που προβιβαστεί στην επαγγελματική κατηγορία ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης η Γενική Συνέλευση Σωματείου δικαιούται αντί να συστήσει νέα ΠΑΕ να ζητήσει την αναδίωση της προηγούμενης. Δηλαδή, αν έχει καθαριστεί η προηγούμενη, δεν υπάρχει στάδιο συζήτησης. Κάνει νέα. Αν δεν έχει καθαριστεί, δικαιούται αντί να κάνει νέα ΠΑΕ που είναι ο κανόνας, αυτό το φυσιολογικό, δικαιούται να αναστήσει την παλιά. Αυτό όμως είναι καθαρά, όπως το λένε όμως, δικαιούται. Δικαιούται. Είναι θέμα της συνέλευσης. Αν εσείς θέλετε να αναστήσετε την ΠΑΕ του 1970, το κάνετε. Αν δεν θέλετε, δεν το κάνετε. Είναι δικό σας θέμα. Ό,τι κρίνει η συνέλευση, ό,τι συμφέρει τον ερασιτέχνη Πιερικό. Τι σας ξενίζει σε αυτό? Δεν μπορούμε να έχουμε φοβικά σύνδρομα απέναντι στη συνέλευση του ερασιτέχνη. Γιατί ο συνέλευση του ερασιτέχνη είναι το κυριαρχικό όργανο για οτιδήποτε στεγάζεται κάτω από τη λέξη Πιερικός. Τελεία και παύλα.